Από πέρον μερικοί ανθρώποι, δεν ξέρω πόσο μεγάλο στομάχι έχουν αυτοί και ποιοι είναι αυτοί, και να πεινάνε τα Ελληνόπουλα. Και στις πολίτεκνες δίνουν 6.000 το κάθε παιδί το μήνα, δυστυχώς. Αυτά δεν τα δίνουν σε όλα τα παιδιά, δίνουν από τα μισά παιδιά και κάτω. Δεν ξέρω από πόσο παιδί είναι και εγώ πολίτεκνος είμαι, δεν έχω την ανάγκη της. Εσείς πόσα πολιτείας. Παιδιά έχετε? 4. Είναι μεγάλα τα παιδιά μου, τα έχω σπουδάσει, έχω αγωνιστεί, αγωνίζομαι ακόμα. Δεν έχω την ανάγκη της στήριξης κατά κάποιο τρόπο όπως βλέπω τα παιδιά και αυτά, αλλά επειδή μεγάλωσα και εγώ παιδιά και ξέρω τι σημαίνει παιδιά πολλά και τι αγώνας υπάρχει και είναι λυπηρό να ασχολάμαι την πολίτικη μητέρα με 6 και με 9 παιδιά. Από τη δουλειά, από τη δουλειά βεβαίως. Γιατί αυτό το συναντήσαμε, θα πρέπει βεβαίως, να πω. Το έχουμε συναντήσει, συγγνώμη για λίγο, αυτό πρέπει μου δώσα την ευκαιρία τώρα να το πω, ότι το συναντήσαμε σε αρκετές οικογένειες. Δηλαδή, μητέρες που είχαν προσληφθεί και σε δημόσιες υπηρεσίες για να μπορέσουν να τακτοποιήσουν την οικογένειά τους, απολύθηκαν γιατί έληξε η σύμβασή τους. Αυτό νομίζω ότι είναι λίγο απάνθρωπο. Θα πρέπει βεβαίως, να εξετάζονται και κάποιοι άλλοι παράγοντες. Βεβαίως. Δεν μπορούμε να κουβαλάμε τους ξένους. Να τους έχουμε στην Ελλάδα, να δουλεύουν, να κάνουν, να φτιάχνουν. Υπάρχουν και πάρα πολλά κενά στην νομοθεσία. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα συνειδητοποιήσουν οι αρμόδιοι και να βρούμε μια λύση. Πιστεύω κάποια στιγμή να το δουν και να το κοιτάξουν αυτό. Γιατί άμα σβήσουμε την Ελλάδα, τι να λέμε μετά, για ποιο πράγμα θα μιλάμε. Για ποια χαρά θα νιώθουμε δηλαδή. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω τίποτα άλλο. Χαίρομαι για την εκπομπή σα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλου. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλου και σε εσά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πρέπει να σας πω ότι όλα τα δώρα είναι προσφορά του σούπερ μάρκετ παιχνιδιών Ζαχαριά. Είναι πάρα πολλά δώρα από τον κύριο Ζαχαριά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά του και ευχαριστούμε βέβαια και όλους εσάς, τους τηλεθεατές του Sky που περνάτε και αφήνετε τα δώρα σας εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καψού που ήρθατε. Να είστε καλά. Τι ευχή αγάπη μου, πες μου, έλα. Όλα τα πολύτεκνα παιδάκια. Όλα τα πολύτεκνα παιδάκια. Καλά Χριστούγεννα. Και να είναι καλά οι γονείς τους, ε! Ναι. Να φαίνεσαι και λίγο που είσαι και ομορφούλα εδώ, να σε δούμε λίγο στην κάμερα. Λοιπόν, μας έδωσε μια ευχή για όλα τα πολύτεκνα παιδάκια, έτσι. Ναι. Να είναι λοιπόν καλά και να είναι καλά και οι γονείς τους. Ναι. Ε? Ναι. Και ευτυχισμένο τι, το καινούργιο 1996. Ναι. Εντάξει, μου κλωμά. Γεια σου. Πήγαινε και εσύ και να τα πούμε. Γεια σου, να είστε καλά. Γεια σου, να είστε καλά. Σειρά έχει η οικογένεια της κυρίας Πολέμη. Η κυρία Πολέμη, παρακαλώ να έρθει κοντά μας. Καλησπέρα σας κυρία Πολέμη. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Έλα και εσύ κοκκίνησα εδώ μπροστά. Αυτή είναι η μικρούλα. Πώς σε λένε εσένα? Φρόσο. Φρόσο, πας σχολείο ή μετά έχεις πας Φρόσο? Ναι, τρίτη. Στην τρίτη πας. Εσείς πόσα παιδιά έχετε κυρία Πολέμη? Πέντε έχω. Πέντε. Πέντε μάλιστα. Το μεγαλύτερο πόσο είναι? Το μεγαλύτερο 16 ετών. 16. Και βέβαια τα προβλήματα των παιδιών και της εφηβείας και της εκπαίδευσης παράλληλα όλα μαζί. Οπωσδήποτε, πολλά προβλήματα. Σας βλέπω λίγο ταλαιπωρημένη. Από όλα αυτά είναι. Και από άλλα προβλήματα. Και από αυτά και προβλήματα υγείας γενικά. Με τη δουλειά πώς θα πάρεις? Άνεργος σύζυγος. Άνεργος. 1,5 χρόνο άνεργος. 1,5 χρόνο άνεργος. Μάλιστα. Και πώς θα βγάζετε πέρα κύριε Πολέμη? Δουλεύω εγώ σε κάποιο σχολείο εκεί. Με έχουν βοηθήσει και ο κύριος διευθυντής ο Μουζακίτης. Τον ευχαριστώ. Μου έχει σταθεί πάρα πολύ με αυτή τη βοήθεια. Δηλαδή εσείς η μητέρα που θα έπρεπε να είστε στο σπίτι, να είστε κοντά στα παιδιά σας, εργάζεστε επειδή ο σύζυγος δεν μπορεί να βρει δουλειά. Δεν βρίσκει. Παρακαλέσαμε και στο δημόσιο να τον πάρουν, τον κύριο Δήμαρχο, τον ίδιο, τίποτα. Τίποτα. Τον τον απορρίψανε για 2 χρόνια μεγαλύτερος που είναι από το όριο που έχουν βάλει. Αυτά τα συναντάμε συχνά, δυστυχώς, και άλλοι πολίτεκνοι να απολύονται ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μια άλλη μεταχείριση. Να έρθουν και τα άλλα τα παιδάκια. Ελάτε και εσείς παιδιά να μας πείτε και την επιθυμία σας. Ποιο θα θέλατε να ακούσετε? Το Θείο Βρέφος. Ελάτε και σε πάνω. Και όσο θα σας δίνει ο Άγιος Βασίλης τα δώρα, να ακούσουμε κι εμείς. Έχουμε και πολλά τηλεφωνήματα στην αναμονή, αλλά να πω στους τηλεθεατές ότι να ακούσουμε λίγο το Θείο Βρέφος που το θέλουν τα παιδάκια να το ακούσουν, να ευχαριστηθούμε και θα σας βγάλουμε στον αέρα. Χριστέ μου, τη γιορτή σου με βλάβη άτιμο, τη Θεία γέννησή σου με πίστη προσκυνώ. Γιατί σ' αυτήν γεννιέται το φως μας και η πίστη, αγάλλονται οι ουρανοί κι οι πλάσοι όλοι άνοιγμοι, το δόξα εν υψίστη. Χριστέ μου, στη γιορτή
Ακούσαμε λοιπόν και το τραγουδάκι αυτό που είναι πάρα πολύ όμορφο. Τώρα θυμήθηκα το εξής. Εσείς παίρνετε νομίζω 57.000 δραχμές το μήνα και δίνετε ενίκιο 60.000. Δίνω 60.000 ενίκιο. Δηλαδή τα χρήματα που παίρνετε από τη δουλειά σας τα βάζετε παραπάνω για να το δώσετε το ενίκιο. Δεν φτάνει για το ενίκιο μάλιστα. Και το πείδωμα για εσάς πόσο είναι, κυρία? Παίρνω 64.000 κάθε δίμηνο. Κάθε δίμηνο για όλα τα παιδιά? Κάθε δίμηνο για όλα τα παιδιά μάλιστα. Καλά, ήρθε κάποιος να σας ρωτήσει πώς τα βγάζετε πέρα εσείς? Κανένας. Και στην κοινωνική πρόνοια που είχα πάει πριν από 6 μήνες, απορρίψαν την αίτηση βοηθείας, γιατί πρέπει, λέει, μόνο να υπάρχει θάνατος του κάποιου γονέα ή νοσηλεία σε νοσοκομείο. Και ούτε καν ήρθε κοινωνική λειτουργός να ελέγξει αν όντως είναι αλήθεια αυτά που τους είπα κάτι. Μάλιστα. Να δούμε, μας ακούν και τηλεθεατές, να δούμε και εμείς τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα πραγματικά, πολύτεκνες οικογένειες να μένουν έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ελάτε. Γεια σας. Ναι, αγάπη μου, μένω. Να βγει ο παπάς μου τη δουλειά. Αχ, αυτή είναι η ευχή σου για το 96. Εσύ ένα παιδάκι λοιπόν που θα ήθελε να δει τόσα και τόσα πράγματα και να ακούσει άλλα. Η ευχή που κάνει είναι να πες μου τι πάει να την ακούσουν και τηλεθεατές μας. Να βρει δουλειά ο μπαμπάς σου. Αυτός είναι ο μεγάλος πόθος σου και η ευχή σου για το 96, αγάπη μου. Ναι. Μάλιστα. Εύχομαι λοιπόν να την ακούσουν και οι τηλεθεατές αλλά και κάποιοι άλλοι αρμόδιοι. Γεια σου, αγοράκι μου, γεια σας. Να συνδεθούμε λίγο, θα ήθελα, με την Παλίνη, όπου εκεί είναι και η άλλη οικογένειά μας, μαζί με τη ρεπόρτερ μας, Χριστίνα Τιμουσούλη, και άλλη πολύτεκνη οικογένεια. Γεια σας, είμαστε πάλι μαζί. Τα ακούτε, κυρία Νεοφύτου, εδώ, ε. Ακούτε και τις άλλες οικογένειες που έχουν διάφορα προβλήματα. Α, δεν φοράει ακουστικό, κυρία Νεοφύτου? Όχι, καλά. Ο μπαμπάς της οικογένειας το φορούσε. Α, ο μπαμπάς, ναι, αυτό όχι. Να μιλήσουμε με τον μπαμπά λίγο, ναι. Ναι, δεν άκουσα την ερώτηση. Περιμένοντας και τα τηλέφωνα που περιμένουν, είναι στην αναμονή, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το κέντρο μας. Λέω ότι ακούτε κι εσείς εδώ τα προβλήματα των ανθρώπων όλων. Πολύτεκνοι που ψάχνουν να βρουν δουλειά και δεν μπορούν. Δηλαδή, μία άσχημη κατάσταση. Ε. Ακριβώς, πολύ άσχημη κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ τα χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πολύ. Σε εσάς και στο συνεργείο που είναι εδώ. Και να σας πω ότι τα προβλήματα είναι μεγάλα, γιατί η πολιτεία δεν αντιμετωπίζει γενικά την οικογένεια στην Ελλάδα όπως πρέπει. Ενώ και ειδικότερα την μεγάλη πολύτεκνη. Θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται κανείς από τους υψηλά ιστάμενους, ούτε και από τις κάποιες οργανώσεις που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τους πολυτέκνους. Τέλος πάντων, και εμείς απόψε κάνουμε μια προσπάθεια εδώ και με τους πολυτέκνους μαζί. Έχουμε συνεργαστεί για αυτή την εκπομπή. Ακριβώς. Έχουμε και ένα τηλέφωνο στη γραμμή. Να σας διακόψω για λίγο να βγάλουμε, γιατί θέλουμε και τους τηλεθεατές κοντά μας αυτό το βράδυ. Ναι, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας είχαμε στην αναμονή, αλλά υπάρχει ένα προβληματάκι με το κέντρο μας. Σας ακούμε, στον αέρα είστε, ναι. Παίρνω από Καβάλα. Από Καβάλα παίρνετε, μάλιστα. Ναι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ωραία εκπομπή σας. Ευχαριστούμε και εμείς σας πήρατε. Τα συγχαρητήριά μου. Είμαι κι εγώ μια μάνα με 3 παιδάκια. 3. Και όταν βλέπω τέτοιες καταστάσεις, είσαι πολύτεκνος, είσαι κάτι άλλος, όντως στεναχωριάμαι πάρα πολύ. Γιατί είναι κρίμα άλλα παιδιά να τα έχουν πλουσιοπάραχα και άλλα να στερούνται. Είναι η άποψή μου φυσικά. Θα ήθελα και εγώ να βοηθήσω μέσω τραπέζι στο λογαριασμό της που έχετε στην Πίστεως. Θα το πω και πάλι τον αριθμό προς το τέλος. Ναι, ναι, να τον σημειώσω. Να βάλουμε κάποια αυτά. Πολύ σημαντικό και από εσάς που έχετε 3 παιδιά. Ναι, ναι. Να θέλετε να προσφέρετε και σε άλλες οικογένειες. Ναι, μπράβο, ναι. Αυτά είχα να πω. Και κάτι άλλο. Συμφωνώ με τον πατέρα που είπε προηγουμένως ότι δυστυχώς το κράτος μας δεν κάνει τίποτε για αυτούς τους ανθρώπους, ενώ πιστεύω ότι πρέπει πάντα να έχουν αυτή την πρωτιά, γιατί η Ελλάδα μας είναι σε χαμηλή συγκρίση με άλλα κράτη με τα παιδιά. Σίγουρα είναι γεγονός πως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κάνει και τίποτα, αλλά θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί βέβαια, όταν λέμε κάντε παιδιά, πρέπει να βοηθάμε αυτά τα παιδιά. Σωστά. Έπαιρνα και εγώ για το τρίτο το παιδί
αυτά τα λεφτά που είπε η μητέρα προηγουμένως και όντως είναι φορολογημένα. Γιατί να είναι? Δεν είναι τόσο απαραίτητο να φορολογήσουν και αυτά τα λεφτά? Δηλαδή οι 6.000 για το κάθε παιδί που δίνονται το μήνα, ναι, δίνονται, γίνονται, ναι, και κρατήσεις αυτές. Όντως, μάλιστα, είναι αλήθεια αυτό το γεγονός, γιατί τα έπαιρνα και εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, σας εύχομαι ολόψυχα... Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Να είστε καλά και να περάσετε καλά εκεί στην Καβάλα. Να είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε. Ευχαριστούμε. Και άλλο τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι. 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 Παρακαλώ, στον αέρα είστε. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι ένας που παρακολουθώ την εκπομπή σας. Ναι. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, αλλά με τα γεγονότα που βλέπω αυτά, συγκινήθηκα και θέλω να προσφέρω ένα ποσό. Έχουμε ανοίξει ένα λογαριασμό στην Τράπεζα Πίστεως, που η αλήθεια είναι ότι μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι δεν έχει και τόσο πολλά χρήματα. Ναι. Θα σας πω όμως στο τέλος. Αυτός ο λογαριασμός θα παραμείνει μέχρι και παραμονές πρωτοχρονιάς για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε κάποιο ποσό. Ναι. Κάποιο, ας πούμε, σεβαστό ποσό και να μοιραστεί στις οικογένειες. Ναι. Στο τέλος της εκπομπής θα σας πω πάλι τις λεπτομέρειες για αυτό το λογαριασμό. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Παίρνουν πάρα πολύ. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά. Από ό,τι με ειδοποιούν από το κοντρόλ, τηλεφωνούν πάρα πολλοί τηλεθεατές για το λογαριασμό αυτό στην Τράπεζα Πίστεως. Είναι, νομίζω, μια σημαντική βοήθεια, γιατί πέρα από τα δώρα, που τα δωράκια εντάξει είναι για τις μέρες αυτές, νομίζω ότι κάποια χρήματα είναι απαραίτητα στους ανθρώπους που έχουν ένα οικονομικό πρόβλημα. Και άλλο τηλέφωνο, ναι. Έχουμε κοντά μας και μια άλλη οικογένεια, να ακούσουμε άλλο ένα τηλεφώνημα, παρακαλώ. Κυρία Νικολούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Πραγματικά εθελοτυφλή θα έλεγα εγώ. Δεν θα πω αυτά που είπαν οι άλλοι, ότι ήταν ήπιοι χαρακτηρισμοί, ναι, για την πολιτεία. Είδα προχθές και κάτι άλλο να προσθέσω. Βλέπω σχολεία τα οποία χτίζουν και ρωτώ, ναι, ποια παιδιά θα πάνε εκεί, κύριοι, αφού όλες οι οικογένειες από ένα παιδί το πολύ δύο. Δείξτε μου εσείς εδώ και μια δεκαετία μια οικογένεια που έχει 5 παιδιά ή 4. Έχουμε... Έτσι δεν είναι, σας παρακαλώ. Δηλαδή, είναι αλήθεια, όσο περνούν τα χρόνια μειώνονται. Ναι. Όλα αυτούς τους πολίτες. Η πολιτεία τι κάνει? Όταν, κύριοι βουλευτές όλοι σας, γιατί πρέπει να τα πούμε και αυτά, στους μισθούς και τα λοιπά συμφωνήσατε για τις αυξήσεις σας, τους πολίτες τους αγνοήσατε, την αμυντική θωράκιση της χώρας της θέλετε, τι θέλετε, εσείς τι κάνετε γι' αυτό, λόγια. Είναι 140.000 οικογένειες, φαντάζομαι πως Είναι και ενωμένες, αλλά αν ενωθούν και υψώσουν και τη φωνή τους θα ακουστούν πάρα πολλά. Αλλά και αυτά τα μηνύματα που δίνουμε και εμείς και δίνετε και εσείς τηλεθεατές, ναι, φαντάζομαι πως θα τα ακούσουν κάποιοι αρμόδιοι, γιατί πρέπει κάποτε να τα ακούσουν. Κοιτάξτε, εγώ φαντάζομαι ότι ποτέ δεν ακούνε. Και να σας πω και κάτι, όποιος ξεφεύγει από αυτό είναι αυτό που λέμε ο νηστικός, ο χορτάτος, ο νηστικός, δεν το καταλαβαίνει. Πάντα προσπαθούμε για κάτι, έτσι δεν είναι? Μην γκρινιάζουμε μέρες που είναι. Ναι, και να γκρινιάξουμε, αλλά και να πούμε, να περάσουμε. Τι να τους πει, σας. Μετά μου λέει τα ακούνε, μην ανησυχείτε, τα ακούνε. Έτσι δεν είναι? Ορισμένοι βουλευτές ή υπουργοί βγαίνουν και για μην ονομάσω, ας πούμε. Τέλος πάντων, φαντάζομαι λοιπόν πως σε όλα θα δοθεί λύση και σε αυτό, γιατί είναι το βασικότερο. Αν δεν κοιτάξουμε τους πολίτες. Κράτησα τόση ώρα. Όχι, παρακαλώ, ίσα να ακούγονται όλα. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έρθει κοντά μας ο κύριος Πανόπουλος ο Χρήστος. Ο κύριος Πανόπουλος, καλησπέρα σας κύριε Πανόπουλο. Τι κάνετε? Καλά είστε? Από ό,τι ξέρω, εσείς έχετε 9 παιδιά από ό,τι βλέπω και έχετε και τα μεγάλα σας παιδιά που είναι παντρεμένα και πολύτεκνα κι αυτά. Πολύτεκνα και ανήπαντρα. Έχουμε και ανήπαντρα παιδιά, μικρά. Τελευταίο είναι 13 ετών, είναι εδώ πάει σχολείο, στο γυμνάσιο. Εγώ δεν έχω δουλειά 2 χρόνια τώρα άνεργος. Ναι. Μόνο ένα παιδί δουλεύει, οι άλλοι όλοι είμαστε άνεργοι. Δηλαδή, περιμένετε να ζήσει η οικογένεια από το μεγάλο στο παιδί που εργάζεται? Όχι, περιμένουμε. Τώρα περιμένουμε από αυτό να μας ζήσει. Η οικογένεια αυτή περιμένει από ένα παιδί, από έναν άνθρωπο. Γιατί για πάμε δεν βρίσκουμε δουλειά. Κάνει και ο γαμπρός μου αίτηση. Γυρίσκει λιγάκι εδώ. Ναι. Κάνει αίτηση ο γαμπρός στο Δήμο Αθηναίων εδώ και ένα χρόνο και δεν τον έχω προσλάβει. Έστω για εργάτη, δεν το προλάβαμε, ούτε τον ειδοποίησαν καθόλου. Να σου πω τα μεγαλύτερα παιδιά σας, πόσα παιδιά έχει το καθένα? Το παιδιά μου έχει το ένα 4, το άλλο έχει 4. Άλλο έχει 2, τα υπόλοιπα είναι ανήπαντρα. Δηλαδή, όταν συγκεντρώνεστε όλοι εσείς στην οικογένεια, πώς είστε? Όλοι μαζί γύρω στα 20 άτομα. 20 άτομα. Εγγόνια, 13 εγγόνια και 9 παιδιά. 13 εγγόνια και 9 παιδιά. Και θα βρεθείτε σε ένα τραπέζι όλοι? Σε ένα τραπέζι τα Χριστούγεννα. Αχ, πολύ ευτυχισμένη στιγμή. Ευτυχισμένοι είμαστε, αλλά δέκαρη αυτή η ησυχία. Είναι, η αλήθεια είναι αυτό. Η πολιτεία δεν κάνει τίποτα για τις πολιτικές οικογένειες. Ευχαριστούμε την Ένωση Οικογένειας Ελλάδος που μας έβγαλε να έρθουμε εδώ στο ΣΚΑ και το σταθμό σας και εσάς και τους τεχνικούς που δουλεύουν για το σταθμό, για μας, για ζωντανή εκπομπή. Αλλά πλέον η πολιτεία δεν δίνει καμία σημασία. Εγώ τώρα πάει το Γενάρη, θα πάει το παιδί στρατιώτης. Είναι 19 ετών, πάει στρατιώτης. Από ποιος θα του συλλεφτά? Ποιος θα περάσει? Ναι. Δεν είναι μόνο το φαγητό που θα βάλει στο στρατό. Το ξέρω, έχει από το κατζηλίκι του. Προβλήματα, προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Σπίτι δεν έχουμε. Ούτε σπίτι. Ούτε σπίτι έχουμε, τίποτα. Σε νίκη μένουμε.
όπως ξέρετε, τα έξοδα είναι πολλά. Ναι. Προβλήματα που ακούγονται, αγαπητοί τηλεθεατές, από τους πολύτεχνους, που είναι χαρά μας που τους έχουμε απόψε εδώ, αλλά πέρα και από την προσφορά των δώρων, πέρα και από τα τραγουδάκια που θα μας πούν τα παιδιά σας τώρα, ποια θέλουν να τα ακούσουμε από τη χοροδία μας, είναι καλό να ακούμε και κάποια προβλήματα. Έτσι δεν είναι, γιατί είναι μια ευκαιρία και σε αυτούς τους ανθρώπους να ακουστούν απόψε τα παραπονά τους, να ακουστούν τα αιτήματά τους. Έχετε εδώ ποια παιδάκια, πόσα παιδάκια έχετε φέρει? Εδώ έχω δύο δικά μου και τέσσερα είναι τη κορή. Ναι, ελάτε μαζί μας. Ελάτε εδώ να σας δώσει ο Άγιος Βασίλης τα δώρα σας και να μας πείτε και ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε των ημερών. Γεια σας. Να είστε καλά, εσείς είστε η κόρη, έτσι, η πολύτεχνη. Εσένα πώς σε λένε, εκεί να σας βλέπουμε, να βλέπει ο κόσμος παιδάκια χαρούμενα που τα έχουμε ανάγκη να βλέπουν τα προσωπάκια σας χαρούμενα. Εσύ είσαι έξυπνο, πονηρού είσαι, βλέπω. Πώς σε λένε? Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης εσύ. Πας σχολείο, Βαγγέλη? Ναι. Σε ποια τάξη πας? Πρώτη. Στην πρώτη, εσύ? Αντωνία. Η Αντωνία, ποια τάξη πηγαίνεις εσύ? Με το Αγίο. Α, εσύ? Με λένε Χρήστο. Ναι. Και πηγαίνω στη δεύτερη τάξη. Δευτέρα, εσύ αγάπη μου? Νίκη, και πάω στην τρίτη τάξη. Και εσύ? Δημήτρη, και πάω πρώτη γυμνασία. Μάλιστα. Εσείς έχετε τέσσερα παιδιά, ε? Είσαστε ευτυχισμένοι με τα παιδιά? Ναι, ναι. Οι δύσκολες στιγμές ποιες είναι μιας νεαρής μητέρας με τόσα παιδιά? Η δουλειά στο σπίτι, τα παιδιά στο σχολείο. Αλλά παρόλα αυτά είναι επιλογή σας και το ευχαριστήσατε να είστε όλοι μαζί. Ποιο τραγουδάκι θα θέλαμε να ακούσουμε? Να ακούσουμε και λίγο έτσι να ανοίξει η ψυχή μας. Τα Τρίγωνα Κάλαντα. Α, πάρα πολύ ωραία. Να ακούσουμε λοιπόν από τη χοροδία μας τα Τρίγωνα Κάλαντα. Πραγματικά ανοίγει η ψυχή μας όταν ακούμε αυτά τα τραγούδια. Με αυτά τα τραγούδια μεγαλώσαμε. Αυτά τα τραγούδια μας μεταφέρουν στο κλίμα των ημερών και τα έχουμε ανάγκη να τα ακούμε και τα παιδιά και εμείς οι μεγάλοι, γιατί γινόμαστε παιδιά. Με το οποίο όμως ότι πρέπει να διακόψουμε και σε αυτό το σημείο πάλι για διαφημίσεις. Διαφημίσεις λοιπόν και σε λίγο πάλι μαζί.